Kos is one of the most popular Greek islands with tourists, and each year around 1.3 million arrive here. But local authorities fear the prolonged heat waves may lead them to stay away in future in July and August. And even worse, local farmers and producers are already suffering the effects of the higher temperatures in the form of severe droughts and less rain. The increasingly mild winters also mean that olive trees don't have as many cooler days, which they need if they're to grow properly. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πολύ σημαντικά την παραγωγή του ελαιολάδου, όχι μόνο στο νησί, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Να περιμένουμε την χρονιά η οποία έρχεται, περιμένουμε μια παραγωγή της τάξης του 30 στις καλύτερες συνθήκες, στο 40% της περσινής παραγωγής. Και αυτό οφείλεται καθαρά στην κλιματική αλλαγή. Beekeepers don't have it any better. The mild winters fool the bees into thinking it's spring, so they don't rest, and many flowers bloom too early, which means most of them are dormant by June. Φέτος που έχουμε λίγο τρελό καιρό, βλέπουμε ότι έχουμε επιπτώσεις. Φαίνονται τώρα που ξεκίνησε η παραγωγή. Είχαμε πολύ βροχή σε λάθος στιγμή, πολύ ζέστη τώρα και βλέπω ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Στην ποσότητα αρχικά, η ποιότητα θα την ελέγξουμε μετά. The wine industry is trying to make a name for itself beyond the island, but the heat increases are changing the chemical composition of the grapes, which changes the taste of the wine, and not for the better. Luckily, there are some ways to minimize the damage, but it takes greater expertise. Κλιματική αλλαγή όντως ακουμπάει το αμπέλ και όχι μόνο στην ΚΟ, παντού. Όμως οι καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι βασικό πλεονέκτημα που μας δίνεται και είναι το βασικό, ουσιαστικά το βασικό εργαλείο που έχουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην κλιματική αλλαγή. Γνώση και πολύ πολύ προσοχή στα μπέλη. Κρασί, ελαιόλαδο, μέλι και αλόι. Η παραγωγή αυτών των προϊόντων ήδη βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ ανησυχούν πως τα επόμενα χρόνια θα επηρεαστούν τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των αγαθών που παράγει το νησί. Από την ΚΟ για το Euronews, Απόστολος Στάικος.